Πυρετό είναι η διεργασία στα κόμματα για την ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων και στο νομολάρι σας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η Δημοκρατική Συμμαχία και η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή ανακοίνωσαν ήδη τους υποψηφίους τους για το νομολάρι σας. Υποψήφιοι με τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι η Εκατερίνη Αθανασίου, ο Αχιλλέας Αργατζόπουλος, ο Αλέξανδρος Γεωργούλας, η Ιωάννα Γιαννούση, ο Χρήστος Ζώης, ο Μάριος Ιωαννίδης, ο Βασίλειος Κόκαλης, η Ιωάννα Κυρλόγλου Κουτσογιαννούλη, ο Αθανάσιος Μαργαρίτης, ο Χαράλαμπος Παπασπύρος και η Ελένη Ντουρουντάκη. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα παρουσιάσουν επίσημα το ψηφοδέλτιό τους το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Ολοκληρώθηκε και το ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Υποψήφοι είναι η Ευαγγελία Γιακοβή, ιδιωτική υπάλληλος, ο Λαμπρός Γιώτης, απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και ζωγράφος, ο Απόστολος Γκουζιώκας, δασοπόνος αγρότης, ο Γιώργιος Γκράβας, πολιτικός αναλυτής, η Ρουμπίνη Λεονταρή, ιατροδικαστής, ο Γιώργιος Μπαρτζόκης, δικηγόρος, η Ευανθία Νταμπλή, εκπαιδευτικός, η Ζωή Ντόντου, συνταξιούχος ΜΕΑ, ο Δημήτριος Σούρλας, ηλεκτρολόγος, η Έλληνα Τζικαφώτου, ιδιωτική υπάλληλος και ο Γιώργιος Φασούλας, αγρότης. Ακόμη το ψηφοδελτίό της στο νομολάρι σας ανακοίνωσε η Ανταρσία. Υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά είναι ο Αντώνιος Αδάμου, συνταξιούχος, ο Χαριλαίος Αρχοντής, αγρότης, ο Φάνης Γενικομσίου, ιδιωτικός υπάλληλος και περιφερειακός σύμβουλος, η Φάνη Γκόλτσιου, νηπιαγωγός, ο Πέτρος Θεοδοσιάδης, ιδιωτικός υπάλληλος, η Ζωή Καραμπίνη, αρχιτέκτονας, ο Αστέριος Κολούσιος, συνταξιούχος δάσκαλος, ο Νικόλαος Κοτσιόπουλος, οικοδόμος, ο Χρήστος Νάκος, ηλεκτρολόγος μηχανικός, η Αναστασία Παραφέστα, συνταξιούχος της ΔΕΗ και η Κωνσταντίνα Σκυλογιάννη, κτηνίατρος, πρόεδρος του Κτηνιατρικού Συλλόγου Λάρισας.